Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε στην επιστολή του Ιωάννη, την Α. Στο Β κεφάλαιο είμαστε ακόμα, αδερφοί, με τη χάρη του Κυρίου. Την περασμένη Τετάρτη διαβάσαμε. Λίγα εδάφια θα διαβάσω από το 14, σελίδα 1081. Αναφέρεται πολλές φορές η λέξη «έγραψα και σας γράφω» Και ήταν και είναι αναγκαίο, αδερφή να υπάρχει η Γραφή, ο Λόγος του Θεού, γραμμένος, ώστε να μένει πάντοτε, να μας υπενθυμίζει πάντοτε αυτά τα οποία προφητευτήκαν για το Πνεύμα του Σταγίου, αυτά τα οποία διδαχτήκαν από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και από τους μαθητές Του. Γιατί το εμένονται στη διδαχή των Αποστόλων, αδερφοί, σημαίνει ότι μένουμε στα λόγια του Ιησού Χριστού. Όχι στα λόγια των ανθρώπων, στα βιβλία των ανθρώπων, στα λόγια τα οποία τη διδαχή, την οποία δίδαξε ο Ιησούς Χριστό στου μαθητέ του και αυτοί τη μεταδώσανε σε όλα τα έθνη και σε όλο τον κόσμο. Δόξα στον κύριο. Και μένει μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε τον κύριο μα. Αλλά είναι αναγκαίο και απαραίτητο, αδερφή, το πνεύμα το Άγιο να μας δίνει πάντα την ερμηνεία, γιατί το πνεύμα το Άγιο ζωποιεί το λόγο αυτό, αποκαλύπτει και φανερώνει το λόγο αυτό του Θεού. Γιατί άμα πάρουμε αυτό το Λόγο του Θεού ως ένα κοινό βιβλίο ή ένα, ως ένα κοινό γράμμα, αδερφοί, μένουμε στο γράμμα. Και να ξέρετε ότι το γράμμα μόνο θα ανατώνει. Το πνεύμα είναι αυτό το οποίο δίνει ζωή και το πνεύμα είναι αυτό το οποίο αποκαλύπτει τα Λόγια του Θεού. Γιατί ερευνά και τα βάθη του Θεού το πνεύμα το Άγιο, αδερφοί. Και όχι μόνο, αλλά ερευνά και τις καρδιές μας. Στο 14 εδάφιο λέει, έγραψα προς εσάς πατέρες, αφού προηγήθηκε παραπάνω, γράφει, έγραψα προς εσάς τεκ... γράφω προς τεχνία, γράφω προς εσάς νεανίσκου, νέοι, γράφω προς πατέρες, διότι γνωρίσατε τον απαρχής. Ο απαρχής ποιος είναι, αδερφοί. Το λέει στο πρώτο κεφάλαιο που διαβάσαμε κιόλας, τις περασμένες Τετάρτες, λέει εκείνο το οποίο είναι ο απαρχής, το οποίο ακούσαμε. Εδώ μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Μα ο Χριστός είναι ο απαρχής. Ναι, ο Χριστός είναι το Α και το Μέγα. Το Α είναι το πρώτο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτας. Αλλά μάλλον όλες οι αλφαβήτες αρχίζουν με Α, αδερφοί, έτσι δεν είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αυτό είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εδώ το παρεξηγούν πάρα πολύ. Α, κτίσεως του Θεού είναι το πρώτο κτίσμα. Δεν εννοεί αυτό. Είναι παρεξηγημένη λέξη, αδερφή. Η αρχή της κτήσεως στο Θεό. Ο Χριστός πρώτο και κύριο δεν είναι δημιούργημα. Είναι ο δημιουργός. Ναι, αλλά γιατί λέει η αρχή της κτήσεως στο Θεό. Γιατί ο Θεός, αδερφή, είναι μια προσωπικότητα. Έτσι δεν είναι. Βεβαίω. Είναι η αρχή όλων των πάντων. Όλων των πραγμάτων. Η αρχή της ζωής, η αρχή του φωτός. Η αρχή είναι, αδερφή δεν είναι το δεύτερο, ναι, αλλά λέει εν αρχή το λόγος και ο λόγος είναι το παρά και Θεό και ο Θεός ή το λόγος. Δεν λέει ένας Θεός ή το λόγος, κάτι το ξεχωριστό, Θεός. Που σημαίνει ότι είναι ομο, το, το, Πατέρα, ίδιος με το Πατέρα, ομοούσιος, ίδια, ίδιος στην ουσία, ίδιος στη δύναμη, ίδιος στην αγιότητα, ίδιος στη δύναμη, ίδιος στη δημιουργία. Ναι, αλλά ο ιός Αδερφοί, ο Λόγος του Θεού ενσαρκώθηκε και έγινε Υιός και έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο αιώνιος Λόγος του Θεού. Αλλά πάντοτε ο Υιός ήταν στο κόλπο του Πατέρα. Ήταν μαζί με, με, τον Πατέρα. Και όταν στην προσευρέως επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο λέει είναι το αόν απαύγασμα της δόξης και ο χαρακτήρας υποστάσεως του Θεού, απαύγασμα σημαίνει ότι βγήκε από το Θεό. Μέσα από τη Θεότητα. Δηλαδή είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας τριάδα αδερφοί μου. Καθώς και το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός. Ο Υιός δεν είναι μικρότερος, βεβαίως έλαβε δούλου μορφή και ταπείνωση στον εαυτό του για τη, για τη, σωτηρία μας. Αυτό δεν σημαίνει αδερφοί ότι είναι κατώτερος. Έγινε κατώτερος, ταπεινώθηκε. Πήρε μόνο σε αυτή τη θέση για να φέρει το έργο του Θεού εις πέρας. Και το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι μικρότερο από τον Πατέρα και τον Υιό, γιατί λέμε Πατέρα Ιώση και πνεύμα Άγιο. Τριάδα μου ήσου και χώριστο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άμα τα βάλουμε έτσι, αδερφοί, θα τοποθετήσουμε τα τρία, βέβαια υπάρχει η ιεραρχία. Εντάξει, ο Πατέρα. Αλλά άμα το βάλουμε έτσι, είναι ίση, έτσι, δεν είναι. Είναι σε μία ευθεία. Και έτσι θα το βλέπουμε, αδερφοί, όσον αφορά τη Θεότητα. Ευχαριστούμε τον κύριο μα. Γιατί όταν λέμε τη λέξη Θεό, εννοούμε αυτομάτω τον Πατέρα του Νιού και το πνεύμα του Άγιο. Βεβαίω ο πατέρα είναι ξεχωριστό πρόσωπο και ο Υιός ξεχωριστό πρόσωπο και το πνεύμα το Άγιο ξεχωριστό πρόσωπο, ναι. Αλλά έτσι αποκαλύφθηκε και φανερώθηκε ο Θεό σε εμά του ανθρώπου, προπάντω πιστού αδερφοί, για να καταλάβουμε το έργο και το σχέδιο τη σωτηρία του Θεού. Αλλιώ δεν θα το καταλαβαίναμε. Γιατί υπάρχουν θρησκείε καιρέ που λένε όταν ήρθε ο Υιός στη γη, λέει, ή, άμα ο Θεό ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπο, ποιο ήταν στο θρόνο του επάνω, λένε, δηλαδή άφησε Θεό στον χρόνο και ενώ και έρθε στη γη. Ακούτε τώρα θεωρίε, αδερφέ. Του διαφεύγει ότι ο Θεό είναι πνεύμα. Το ξέρετε, είναι πνεύμα. Όταν λέει θέλω εκεί το πνεύμα μου επί σάρκα, λέει πω τι είναι νερό, είναι το πνεύμα. Και θα το χύσει πάνω στη σάρκα σε κάθε άνθρωπο, ενώ θα το δώσει σε κάθε άνθρωπο που το πιστεύει. Το πνεύμα το άγιο, αδερφή μου. Και όταν ο λόγο του λέει ότι ο Θεός δεν είναι Θεός μακρόθεν μόνο, Θεός μακριά, των το μακρινών τόπων, του τρίτου ουρανού, αλλά είναι και Θεό εγκύθεν, που σημαίνει πολύ κοντά. Σε αυτόν τον Θεό ζούμε, υπάρχουν, υπάρχουμε και περπατούμε αδέρφοι μέσα σε αυτόν τον Θεό. Αυτός έχει δώσει τη ζωή και την πνοή σε ό,τι ζει και κινείται εδώ πέρα. Και στον προφήτη Ισραήλ λέει ότι ο Θεός έκανε τη γη να κατοικείται δεν υπάρχει άλλο ζωή. Δεν υπάρχει όσο και να ψάξουν οι άνθρωποι, αδελφοί. Έτσι τα έχει κάνει ο Θεός και έχει κάνει τη γη, αδελφοί μόνο και μόνο για τον άνθρωπο, για μας τους ανθρώπους. Εδώ λέει, διότι εγνωρίσατε, λέει, τον απαρχής. Αυτός ο οποίος ήταν από την αρχή. Όταν λέει, εγώ είμαι ο όν και ο ειν ο όνο είναι και ο ερχόμενος. Αυτό το αναφέρει και στην Παλιά Διαθήκη, αδερφή. Όταν ο Μωυσής ε, είδε τη βάτο δικαιόμενη και μη κατακαιόμενοι, βέβαια φοβήθηκε εκεί πέρα γιατί σου λέει τέτοιο γεγονός δεν βλέπω κάθε μέρα. Φωτιές έχω δει να καίγονται και θάμνη πολλές φορές και να ξέρετε οι θάμνη όταν παίρνουν φωτιά μετά από λίγο αδερφοί μου δεν έχουν φύλλωμα και ε, πυκνά κλαριά για να μείνει η φωτιά εκεί πέρα συνέχεια καίγονταν η βάτος και, κατα, και... και καταγεγόνταν. Δηλαδή η φωτιά έμενε στη συνέχεια στη βάτο. Και από ο Μωυσής, τι γίνεται εδώ πέρα. Εκεί άκουσε τη φωνή του Θεού αδερφή. Να του φανερώνει το Θεό του Αβραάμ του Ισάκη και του Ιακώ. Και τον είπε ο Θεός ότι θα σας στείλω στους Ισραήλ να τους ελευθερώσει από την Αίγυπτο. Κοιτάξτε τι λέει. Τι, τι τον ρωτάει ο Μωυσής, τι να τους πω. Ότι ποιο με έστειλε για να σας βγάλω από την Αίγυπτο τι να τους πω. Ο Κύριος τι, τι, τον είπε. Να τους πεις ότι ον με σε στέλνει. Ον. Ο ον. Μα ποιος είναι ο ον. Ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος. Και γι' αυτόν τον ον μιλάει και στην Αποκάλυψη, αδερφοί. Το έχετε διαβάσει το πρώτο κεφάλαιο. Εγώ είμαι ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος. Ο ον, ο ειν και ο Ποιος είναι ο ον. Ο Θεός. Ποιος ο Κύριος. Το Α ποιος είναι, ο Κύριος. Και το Μέγα λέει, όχι μόνο το Α, γιατί άμα μείνουμε στο Α, αδερφοί, βλέπουμε φτώχεια και αδυναμίες, αλλά και το Μέγα. Δηλαδή η αρχή και το τέλος. Δηλαδή όλα αρχίσαν με τον Ιησού Χριστό και θα τελειώσουμε με τον Ιησού Χριστό. Τα πάντα, αδερφοί. Γι' αυτό τα πάντα χρωστάμε στον Κύριο, Προπάντων το έργο αυτό τη σωτηρία, αδερφοί. Και καλά είναι να γνωρίζουμε όλοι τον νόμο. Τον, όπως λέει εδώ πέρα, τον απαρχή. Αυτόν ο οποίο έκανε τα πάντα. Και λέει εδώ πέρα, αδερφοί, έγραψα προ εσά νεανίσχυ, διότι είστε ισχυροί. Νεανίσχυ. Σήμερα είναι νεανίσχυ, αδερφοί. Τρέχουν στον κόσμο και κυνηγάνε τον κόσμο και τα κοσμικά και τα επίγεια και, και, και. Εδώ αυτή είναι η αδερφή μπορεί να μεγαλώσει στην Εκκλησία ή να πιστέψαν νέοι, αλλά πήραν στερεά απόφαση να ζήσουν για τον Χριστό και να ακολουθήσουν τον Χριστό. Το ξέρετε. Όταν ο άνθρωπο αφιερωθεί και έχει ζυγό εκ τη νεότητό του, πραγματικά το ζυγό του λόγου του Θεού, αδερφή, δεν πρόκειται να τον βλάψει τίποτα, αδερφή. Θα είναι ο Θεό σε όλε τι ημέρε τη ζωή του μαζί του. Και έχουμε παραδείγματα και μέσα από το λόγο του Θεού, νέοι άνθρωποι οι οποίοι αφιερωθήκανε, αδερφή, και υπακούσανε και δεν πλανηθήκαν από την αμαρτία από τον κόσμο, ο Θεός τους ευλόγησε και τους ανέδειξε παρακαλώ και τους έβαλε δίπλα από βασιλιάδες και ηγεμόνες. Ο Δανίλ στη Βαβυλώνα, ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο, φοβερό. Ποιος μπορούσε να καθίσει δίπλα στον Αβούγα να δώσει Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος τους ύψωσε. Ο Μαραδοχέος, έχετε ακούσει για τον Μαραδοχέο. Αδερφοί, Φοβερό. Στη, έξω στην στη πύλη εκεί του παλατιού καθόταν εκεί πέρα. Καθόταν. Τι ήταν, να μου πει Χασομέρι ήταν. Όχι, ο Θεό είχε κάποιο σχέδιο μαζί του. Εκεί που ο διάβολο είχε σκοπό να τον να εξοδοτρέψει αυτόν και όλο το λαό του, ο Θεό τον κατέστησε αδερφή, είχε μόνο. Τον, τον, έβαλε μετά το, το αυτόν. Μάλιστα. Έγινε άρχοντας. Τον έκανε ο Θεός ταλαιπωρίες, διωγμούς, απειλές. Ο Αμάν ήθελε προσκύνηση, δεν με προσκυνάει αυτός ο, ο, ο παλαιοιουδαίος, ε, ο Μαραδοχιός. Αυτό τον είχε κάψει. Όλοι το, κάναν υπόγκληση στον Αμάν. Αλλά ο Μαραδοχιός λέει, εγώ μόνο τον Θεό μου προσκυνάω. Ούτε υποκλήσεις σε ανθρώπους κάνω, ούτε στον Αμάν υπόκληση σε κανένα, παρά μόνο στον Θεό μου. Και ήταν πραγματικά άνθρωπος στον Θεό, αδερφέ. Δόξα στον Κύριό μας. Αυτά μόνο να θυμούμαστε, αδερφοί, το πόσο ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει και να υψώσει τα παιδιά Του. Έγραψα και προς εσάς ανίσχυη, είστε ισχυροί, ισχυροί είμαστε μόνο, αδερφοί, για το Πνεύμα του Σταγίου και όταν ο Λόγος του Θεού κατοικεί πλουσίω μέσα μας. Και ο Λόγος του Θεού μένει εν ημίνα. Ακούτε τι λέει. Ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σας. Όχι, το ξεχνάω με το παραμικρό. Όχι πλανιέμαι με το παραμικρό, Λέει, λέει, κάποιος κάποιο γνωστό, κάποιο φίλο ή η παρέα μου, εγώ θα πάω να ψαρέψω. Και εγώ μαζί σου. Να εξετάζουμε, αδερφοί, τα πράγματα πώ είναι. Ευαρεστεί το Θεό αυτό το οποίο κάνω, εκεί που πάω, ευαρεστεί το Θεό. Μήπω εκεί που πάω φωλιάζει αμαρτία. Μήπω είναι στέκει του διαβόλου και των δαιμονιών, εκεί που πάω. Γιατί εύκολα μπορεί να παρασυρθεί, αδερφοί, ο άνθρωπο όταν είναι νέο, γιατί έχει πολλέ επιθυμίες μέσα η σάρκα έχει και πολλές αδυναμίες και εύκολα μπορεί να πλανηθεί εάν ο λόγος του Θεού δεν κατοικεί μέσα του πλουσίω. και λέει και ο λόγος του Θεού μένει εν ημίν και νικήσατε των πονηρών θα πρέπει να μάθουμε να αντιστεκόμαστε και στον πονηρό αδερφή δεν θα λέμε συνέχεια ναι ναι στον κόσμο και στην αμαρτία ο Ιωσήφ είπε όχι η πρόκληση ήταν μεγάλη αδερφέ μου. Δεν μας βλέπει κανείς του είπε η γυναίκα του Πέτεφρή. Μόνοι μας είμαστε. Κανείς δεν βλέπει. Ο άνθρωπος του Θεού ξέρει όπου και να βρίσκεται, ο Θεός τον βλέπει. Ο Θεός τον παρατηρεί, αδερφέ μου. Ο Θεός τον ακούει. Όπου και να πηγαίνει, όπου και να είναι, στη φυλακή, ήταν ο Ιωσήφ, ο Κύριος τον ευόδωνε, αδερφή μου. Δουλές έκανε στον οίκο του Πετεφρή, ό,τι έπιανε με τα χέρια του ευοδόντανε. Γιατί, γιατί είχε το Θεό στη ζωή του μη γίνει να αμαρτήσεις στον Κύριο το Θεό μου. Μπορεί ο άντρας σου να λείπει, οι υπηρέτες σου έστειλε όλου έξω, αλλά ο Θεός βλέπει τα πάντα. Ξέρει τα πάντα. Δεν αμάρτησε. Μα δεν είχε επιθυμίες αυτός. Ήταν ωραίος, ωραίο παλικάρι αδερφέ. Δεν ήταν ο και ο Μάλιστα. Ο Θεός τον ετοίμαζε για κάποιο έργο όμως. Μου, μου. Εξαιτίας του Ιωσήφ έγινε εσωτερία σε όλο το Ισραήλ, ξέρετε. Οι 80 ψυχέ, μετά όλη η οικογένειά του που σώθηκε, άμα δεν είχε μείνει ο Ιωσήφ, αδερφή, δεν θα μπορούσε να γινόταν το έργο του Θεού. Και αν ο κύριο μα δεν έμενε μέχρι το τέλο, δεν υπέμενε τόσου τόσο πειρασμού, δεν είναι τον αγώνα αυτό, αδερφή, τον οποίο έδωσε ενάντια στην αμαρτία, ενάντια στον κόσμο, ενάντια στο πονηρό, ενάντια στι δυνάμει του κόσμου, δεν θα υπήρχε σωτηρία σήμερα, έργο σωτηρία. Δεν θα μπορούσαμε να σωδώμασταν. Αλλά ο κύριο μα με στερεά απόφαση στην καρδιά του, αδερφή, ήρθε για να κάνει το θέλημα του πατέρα του Επουράνιο. Και εμεί με στερεά απόφαση στην καρδιά μα, αδερφή, να κάνουμε το θέλημα του κυρίου μα ή τη ζωή μα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδερφή μου, μιλά για λόγο Θεού, μιλάει και για εντολέ. Όταν λέει εντολέ, εννοεί τι προτροπέ και τι συμβουλέ και τα μαθήματα που έδινε ο Ιησούς Χριστός τότε αλλά ακούγονται και σήμερα τα λόγια του αδερφή. Και αυτά θα πρέπει να μείνουν στην καρδιά μα και αυτά θα πρέπει να κρατάμε. Και θα πρέπει όλα να τα συγκρίνουμε στη ζωή μα με το λόγο του Θεού. Ευαρεστεί το κύριο. Μήπω πάω κόντρα στο Θεό. Γιατί καμιά φορά αδερφή πάμε κόντρα στο Θεό χωρί να το καταλάβουμε. Βεβαίω ότι κάνουμε εξαγνία στο παραβλέπει. Και όταν ο άνθρωπο επιστρέφει και μετανοεί, ο Θεό τον συγχωρεί βεβαίω. Αλλά τον, ε, με όμα υψωμένο και με, με, με κεφάλι περήφανο να πάω προς τον Θεό να τον κοντράρω δεν με συμφέρει, δεν μας συμφέρει αδερφοί. Το καλύτερο είναι αδερφοί ο άνθρωπος να έχει το φόβο του Θεού μέσα του. Να έχει το φόβο. Δηλαδή να σέβεται τον Θεό. Να μην είμαστε απλώς ευλαβείς ή θρησκευόμενοι σαν, σαν τους θρησκευόμενους ανθρώπους. Αλλά ο φόβος του Θεού είναι αυτός ο οποίος θα μας φυλάξει από την αμαρτία και από τον κόσμο, αδερφή. Θα πέχουμε από όλα αυτά τα οποία μολύνουν την ψυχή μας. Στο 15 λέει, βέβαια αυτά δεν διαβάζονται πάντα γιατί μη σκανταλιστούν τα αδέρφια. Λοιπόν. Γιατί άμα κάποιο ζει, αδερφή, όπως ζει ο κόσμος, ή ζει μέσα στην αμαρτία, ή τέλος πάντων μέσα στη, χλυ... στη χλυδή δεν μπορεί να συγκατεύει με... μετά των ταπεινών ή και μετά των φτωχών, δεν μπορεί, έχει πρόβλημα. Εδώ λέει μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δεν είναι τον κόσμο. Ναι, αλλά είμαστε στον κόσμο κι εμείς. Είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά όχι από τον κόσμο, αδερφή, η πατήρα θα μας είναι στον ουρανό. Θα πεις, αδερφέ, εδώ τίποτα να μην έχουμε, τίποτα να μην κάνουμε. Δεν εννοεί αυτό, αδερφή. Γιατί είμαστε άνθρωποι, πραγματικά, είμαστε από χώμα, κατοικούμε σε πύλινους οίκους, από χωμάτινα είναι όλα αυτά, Αδελφοί, δεν είναι κακό άνθρωπος άνθρωπο να έχει ένα σπίτι να βάλει το κεφάλι του, γιατί πού θα κοιμηθούμε έξω. ή θα βάλουμε σκηνέ εδώ το χειμώνα, να μα βάλει σκηνή, ξεπάγια, τελείωσε. Α σε βρούνε κόκαλο το πρωί και. Όχι. Και, η... και τη ζέστη και το ψύχο, καλά είναι όλα, αδερφέ μου. Αλλά εδώ μα προειδοποιεί ο, ο λόγο του Θεού, αδερφή, να μην χάσουμε την αγάπη του Θεού, προσέξτε. Που έχει βάλει μέσα στι καρδιέ μα διαπνεύματο Αγίου. Γιατί λέει στην προσδρομία Επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, Η αγάπη του Θεού είναι και έχει μένει μέσα στι καρδιέ μα διαπνεύματο Αγίου. Έτσι. Άμα χαθεί η αγάπη του Θεού, ή ελαττωθεί η αγάπη του Θεού, αυτομάτω ο άνθρωπο, και ο άνθρωπο του ψάχνει για άλλε αγάπε, το ξέρετε. Άμα ο άνθρωπο χάσει την αγαπημένη του, ένα παράδειγμα θα σα δώσω τώρα. Χάσει τη γυναίκα του, η γυναίκα χάσει τον αγαπημένο τη. Θα ψάξει για άλλη αγάπη. Το καταλαβαίνετε. Ένα παράδειγμα σας έδωσα. Άμα χαθεί η αγάπη του Θεού που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας ή ελαττωθεί τότε αδερφοί θα αρχίσουμε να αγαπάμε τον κόσμο και τα του κόσμου. Θα μου πεις να μην τα αγαπάμε. Πολλές φορές αδερφοί τα παραξηγούμε τα πράγματα όπως οι μαθητές. Όταν ο Κύριος είπε ότι αδύνατον είναι πλούσιος να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, των ουρανών, οι μαθητές σκανδαλιστήκαν. Οι πρώτοι που σκανδαλιστήκαν... <Τι> Γιατί δεν εννοήσανε το Λόγο του Θεού. <Τι> δεν καταλάβανε. Τι ήθελε να τους πει ο Κύριος. Τους πόντεσε με λίγα λόγια. Και τι δίνατε να σωθεί Κύριε. Έτσι τον είπανε. Ποιος θα, ποιος, ποιος θα σωθεί. Ο Κύριος τους το εξήγησε μετά ακριβώ, αδερφοί. Και ο λόγος του δεν θέλει εξήγηση, για να το καταλάβουμε καλά, αδερφοί. Ο Κύριος δεν είπε ότι δεν μπορεί ένας πλούσιος να σωθεί. Στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα μπουν αυτοί οι οποίοι έχουν το θάρρος, λέει, στα χρήματα. Και αυτό είναι εδώ πέρα, αδερφοί. Ο άνθρωπος που, έχει, που θαρεί στον κόσμο και επιθυμεί να γεμίσει την καρδιά του με τον κόσμο και τη ζωή του η ζωή του να είναι κόσμικα δεν θα μπει στη βασιλεία του Θεού γιατί ο κόσμος ζει στην αμαρτία ζει στην ανομία το ξέρετε ο κόσμος δεν γνωρίζει το Θεό, ο κόσμος δεν εξητάει το Θεό δεν τον εξητάει εσύ τον λατρεύεις, εσύ προσεύχεσαι ο κόσμος δεν ρωτάει για το Θεό γι' αυτό λέει και σε ένα σημείο στην, στην Α' Κονιθίου Σαδεκάνο να μην ομοζηγούμε τους απίστους, γιατί να μην ομοζηγούμε, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να πλανηθούμε, το ξέρετε, να αντιεθαρούμε, γιατί συναναστραφόμαστε μαζί τους αδερφοί και οι κακές είναι γιατί αυτοί και μεθάνε και πίνουν και βρίζουν και μοιχεύουν και πορνεύουν τα κάνουν όλα και είναι αυτονόητα, για αυτούς είναι η ζωή τους, έτσι. Για μα αυτά είναι όλα μαρτία. Γιατί ούτε μέθηση θα μπουν στον ουρανό, ούτε πόρνη θα μπουν στον ουρανό, ούτε μυχή θα μπουν στον ουρανό, ούτε οι δολολάτρε θα μπουν στον ουρανό. Ούτε οι ψεύτε, ούτε οι κλέφτε, ούτε οι κίνε, ούτε οι μάγοι. Έξω από τη βασιλεία των ουρανών. Και ποιο θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Ποιοι θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Αυτοί οι οποίοι έχουν την αγάπη του Θεού μέσα του, αδερφέ. Προσέξτε. Γιατί η αγάπη του Θεού φτάνει πολύ μακριά. Δεν φτάνει στο να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Αυτό είναι η πρώτη και είναι το δημοτικό. Το πνευματικό δημοτικό, να το πω έτσι απλά. Τον αγαπάμε τον πλησίον μας. Και ποιος είναι ο πλησίον μου. Έτσι είπε ένα ε, φαρισαίος γραμματέ, γραμματέας ήταν αυτός, νομικός. Και τι είναι ο πλησίον μου. Πολλέ φορέ πλησίον μου τα ντρώει να λένε η γυναίκα μου είναι η γυναίκα. Λέει ο άντρα μου είναι. Αυτό είναι το πλησίον μου. Και εδώ πολλές φορές δεν υπάρχει αγάπη που πρέπει, το ξέρετε. Μεταξύ των ανδρογίνων. Οι, γονεί γονείς δεν αγαπάν τα παιδιά ή τα παιδιά δεν αγαπάν τους γονείς. Ξέρετε γιατί αδερφοί. Εάν πει αμαρτία ενδιάμεσα, έρχεται η ψύχρα μετά. Εξαιτία τη αμαρτία η αγάπη των ποδών θα ψυχρανθεί. Αυτό εμεί μερικέ πολλοί το αποδίδουμε στον κόσμο. Δεν αγαπαν τους γονεις ξερετε γιατι αδερφοι εαν πει αμαρτια ενδιαμεσα ερχεται η ψυχρα μετα εξαιτια τη αμαρτια η αγαπη των πολλών θα ψυχρανθει αυτο εμει μερικές πολλοι το αποδιδουμε στον κοσμο δεν μιλαει για τον κόσμο. Εάν μπει αμαρτία στην καρδιά του χριστιανού, Ψυχραίνεται η αγάπη, παγώνει, κρυώνει. Βεβαίω. Αντιπαθεί και τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου, βλέπει άλλα πράγματα, θέλει άλλα πράγματα, ζητά άλλα πράγματα. Τα αδέρφια, μια φορά την εβδομάδα καλά είναι και μια φορά το μήνα του βλέπω καλά είναι. Και προσεκτικά κιόλα. Ε. Αυτά λέει ο λόγο του Θεού, μα αδερφή. Οι μαθητέ, οι χριστιανοί, τα αδέρφια πρέπει να είναι Πάντα ομοθυμαδόν και μαζί, αδερφή, Για να μπορέσει η φωτιά του Αγίου Πνεύματος να αναζωπηρωθεί και η αγάπη να ζεσταθεί και η καρδιά να ενωθεί. Γιατί δεν γίνεται αλλιώ. Δεν γίνεται. Ο κόσμος, αδερφή έχει αποστάσεις. Κάνει αποστάσεις μέσα στις καρδιές, ο κόσμος. Ο άνθρωπος όταν αγαπάει τον κόσμο ξεχωρίζει τον εαυτό του, αδερφοί μου. Δεν θέλει τα πολύ πνευματικά. Όλα του φαίνονται, τα ακούγονται σαν έλεγχο. Προσέξτε. Όλα τα ακούγονται σαν νόμο. Δεν είναι έτσι όμω, αγαπητοί μου. Δηλαδή, ο Ιάννη που τα έγραψε για πνεύμα του έχει νόμο. Αφήνουμε είναι ο τη αγάπη. Το κίνητρο είναι η αγάπη που γραφτήκαν όλα αυτά, το ξέρετε, για να νοθετηθούμε εμεί και να διδαχτούμε εμεί και να αυξηθούμε εμεί, αδέρφια μου. Ο Θεό δεν θέλει να μα βάλει σε ζυγοδουλεία, ούτε νόμο να μα βάλει στο τράχυλο, δεν μπορούμε. Αλλά μας προειδοποιεί απλώς να μην αγαπάμε τον κόσμο μηδέτα του κόσμου. Γιατί εδώ λέει, λέει αδερφή, εάν τη αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι αυτό. Πού πήγε. Η αγάπη που έδωσε ο πατέρας ο ουράνιος, που έβαλε ο Θεός στην καρδιά, πού πήγε. Έφυγε, εξαφανίστηκε. Τώρα εγώ με την αγάπη, την ανθρώπινη προσπαθώ. Δηλαδή, Λέω κάνω τον αγώνα μου. Ποιον αγώνα. Δικός μου είναι ο αγώνας. Αδερφοί, άμα δεν έχουμε τον Κύριο στη ζωή μας, δεν μπορούμε ούτε νομίμως να αγωνιστούμε, το ξέρετε. Όλο λάθη και παρανομίες θα κάνουμε. Αντιγραφικοί θα είμαστε. Εάν ο Κύριος είναι μεγάλος μέσα μας, έχει μεγαλώσει μέσα μας ο Χριστός, αδελφοί, θα ακούμε και τη φωνή Του, θα ακούμε και την ουθεσία Του, την προτροπή Του, θα ακούμε και τον έλεγχο Του, Μάλιστα. Θα ακούν προσεκτικά το λόγο του Θεού, θα το δεχόμαστε προσεκτικά με στην καρδιά μα το λόγο του Θεού, γιατί ξέρουμε όταν γίνεται πιστευτό ο λόγο του Θεού, φέρνει αποτελέσματα ωραία στη ζωή μα. Η αγάπη του πατρό δεν είναι αυτό. Αυτό δεν είναι καλό. Δηλαδή, μπαίνει ο κόσμο μέσα, φεύγει ο Θεό από τη ζωή μου, μπορεί να συμβεί και αυτό, αδερφή, το ξέρετε. Μπορεί να συμβεί η αγάπη προς τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο αυτό, συνεχίζει η αδερφή μου, λέει, γιατί πάντοτε εν το κόσμο, ό,τι είναι στο κόσμο, δηλαδή η επιθυμία της σαρκός. Η σαρκά έχει πολλές επιθυμίες και έχει φοβερά και τρομερά έργα, το ξέρετε. Έργα, τα έργα της σαρκός και επιθυμίες της σαρκός αδερφή, είναι πολύ δυνατές και πολύ επιθετικές στο πνεύμα. Γιατί άμα δούμε στις Γαλάτας, πώς το λέει εδώ πέρα, για να το βρω μια στιγμή στο πέμπτο κεφάλαιο στην προσγαλάτες επιστολή λέει κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε λίγο από το 19 εδάφιο σελίδα 1032 φανερά δεν είναι τα έργα της Σαρκός τα οποία επιθυμεί και θέλει να κάνει αδελφοί προσέξτε τα οποία είναι μοιχεία μοιχεία πορνεία πρώτη θέση ε. ακαθαρσία ασέλγια ιδολολατρία Και αυτό σαρκικό φρόνημα είναι. Σαρκική επιθυμία είναι βέβαια. Τι είναι. Ιδωλολατρία. Λατρεύουν ξύλα, πέτρες εκεί, εικόνες, αγάλματα. Φαρμακεία, το οποίο έχει σχέση με μαγεία. Βότανα δηλαδή. Έχθρε. Έριδες. Ζηλοτυπία. Θυμή. Μα εγώ θυμώνω από εκεί. Μου λέει ζωή φράση, ο Πάρης έχει τα νεύρα του. Ο Πάρης. Δες το ξύδι. Μικρό παιδί και έχει τα νεύρα του, νευριάζει. Αλλά τα παιδιά δεν, δεν γνωρίζουν αδερφοί, είναι μέσα στην άγνοια και μέσα στην αθωότητα, έτσι δεν είναι. Αλλά τώρα εγώ μεγάλος, έχουμε κάποια ηλικία και να είμαστε θυμώδεις με το παραμικρό να ανάβουμε, αυτό σημαίνει ότι είμαστε ελληπείς στην προσευχή αδερφοί. Ελληπείς. Έχουμε χάσει... Έχουμε χάσει από τα πνευματικά. Πολύ τόπο έχουμε χάσει. Μάχε, διχοστασίε, αιρέσει, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμι και τα όμοια τούτων. Περί των οποίων σας προλέγω και τα όμοια τούτων είναι και άλλα, έχει και άλλα, δεν τα έχει γράψει όλα. Καθώς και προείπων ότι οι τατιάφτα πράτοντες, όλα αυτά είναι μέσα στον κόσμο, αδερφοί, τα είχαμε, έτσι. Τα κληρονομήσαμε, ένα και της αμαρτίας. Οι πράτοντες τατιάφτα, Βασιλεία Θεού δεν θέλουν να κληρονομήσει. Άρα δεν μας υφέρει, αδερφοί μου, γιατί άμα αγαπήσουμε τον κόσμο και κάνουμε όλα τα θελήματα της αρκός, αδερφοί, ο Ιάκωβος, ξέρετε πώς το γράφει. Να το δούμε και αυτό λίγο, στο τρίτο. Mm -hmm. Νομίζω, τρίτο κεφάλαιο είναι. Τέταρτο. Σελίδα 1072. Κεφάλαιο 4, το 3. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε για να δαπανίσετε η σα. Στο τέσσερα εδάφιο, πολύ αυστηρό ακούγεται. Mm -hmm. Λέει μυχή και μιχαλίδες. Εδώ μιλάει για την πνευματική μυχεία, που σημαίνει όπως οι Ισραηλίτες όταν εγκαταλείπαν τον Θεό αδερφοί, τους αποκαλούσε πόρνους, πορνεύανε με ξένους θεούς. Λέει, μυχή και μυχαλίδες δεν εξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Δεν το θέλει ο Θεός. Δηλαδή, όστις λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Δεν μας συμφέρει με τίποτα αδερφοί. Δηλαδή να γίνουμε εχθροί του Θεού η φιλία του κόσμου. Τι κάνει ο κόσμος. Γλέντια. Ποτά. Ξέρω ξενύχτια. Τι κάνουν. Δεν ξέρω τι κάνουν αδερφή. Δηλαδή, και πολλά άλλα. Τα οποία εμεί δεν τα βλέπουμε τώρα και δεν τα ξέρουμε γιατί δεν ζούμε μέσα στην αμαρτία και μέσα στον κόσμο. Γιατί αυτά τα οποία κάνουν οι άνθρωποι εντοκρυπτό λέει στην προστεφεσίου σε επιστολή εσχρώει και λέγει. Δηλαδή δεν είναι πρέπει να τα Προφέρουμε και με τα χείλη μας, αδερφή αυτά τα οποία γίνονται. Παιδοφιλίες, παιδεραστίες. Διάβαζα στην εφημερίδα ένας, ένας pop star που εκεί πέρα ήταν παιδο, παιδόφιλος. Έχουν καταργήσει το BBC της Αγγλίας. Έχουν καταργήσει, δεν, δεν βάζουν τα τραγούδια τώρα. Ο Τζάξον πώς το λέγανε αυτόν. Τρομερός αδερφή. Έπαιρνε μικρά παιδιά εκεί πέρα και τους έκανε τη ζωή μαρτύριο. Μάλιστα στον κόσμο. Και ήταν είδωλο για πολλού. Ε, που πήγαινε χαμό γινόταν. Άμα δεν είναι ο Σατανά αυτό, τα δαιμόνια, τα οποία πλανάνε την, τον κόσμο όλη την οικουμένη, όλοι οι αδερφοί. Καταλαβαίνετε. Αυτά γίνονται στον κόσμο. Δεν, δεν το έχουν για τίποτα. Το να σκοτώσουν, το να αδικήσουν, το να, το να εκβιάσουν, να βιάσουν μικρά παιδιά. Δεν το έχουν για τίποτα. Το να παντρεύονται άντρε με και γυναίκε με γυναίκε, αυτό έχει ξεπεραστεί. Τα πράγματα προχωράνε αλλού τώρα, αδερφοί μου. Θα βγάλουν και νόμου να παντρεύονται και με τα ζώα και σου λένε: Είμαστε μια χαρά, θα είμαστε. Θα παντρευτεί άλλη τον πίτοχο και θα πει: Αυτό είναι ο άντρα μου. Ναι. Ή την πιθικήνα και θα πει: Αυτή είναι η γυναίκα μου. Τα θεωρούν όλα φυσιολογικά. Αλλά αυτά είναι αδερφοί. Είναι όλα ενάντια στο Θεό. Όλα. Όσο άνθρωπο ζει στην αμαρτία, αδερφή, ζει μέσα στο θάνατο, μέσα στη πλάνη, μέσα στην αμαρτία. Γιατί ο κόσμο, αδερφή, έχει το δικό του σχήμα. Έτσι λέει εδώ στο λόγο του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει. Διότι πάντα είναι το κόσμο η επιθυμία τη αρκό και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου είναι και η αλαζονία του βίου. Δηλαδή να αποκτήσω πολλά κι άλλα κι άλλα. Η αγορτασία δεν είναι εκ του Πατρός αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού όσοι όμως πράττει το θέ, θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Και ο κόσμος παρέρχεται. Αδερφοί. Και η αλήθεια είναι ότι σε κάποια στιγμή θα βάλει ένα τέρμα ο Θεός. Θα βάλει ένα τέρμα ο Κύριος. Με αυτό το σύστημα. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται στον κόσμο. Η γη, αδερφή, θα ξεκουραστεί όταν έρθει ο Κύριος και βασιλεύσει, εδώ επί της γης. Τώρα βλέπουμε πολέμους, καταστροφές, συνέχεια. Συνέχεια. Τα νέα που ακούς σήμερα ή τα νέα που βλέπεις είναι όλο καταστροφές, ζημιές, φόνοι, πολέμοι. Νέα είναι αυτά, αδερφή. Δυσάρεστα είναι όλα τα νέα. Και να ξέρετε κάτι ότι οι άνθρωποι του διαβόλου δεν δίνουν τα καλά. Όλο το άσχημα δείχνουν αδερφοί για να συνηθίσει ο άνθρωπος μέσα, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της ανακατοσούρας και της κακίας και των σκοτωμών. Σήμερα το να βλέπεις να χύνεται είναι αυτονόητο. Ακόμα και παιγνίδια έχουν βγάλει οι μικρά παιδιά, τους βάζουν εκεί πέρα στους πολέμους, στις μάχες, να σκοτώνουν μέσα και αίμα δείχνουν. Θα πει παιγνίδι είναι αλλά... Έτσι φτύρουνε την ψυχή του ανθρώπου, αδερφή, τη νεότητό του. Μάλιστα. Και μεγαλώνει ο άλλο και αρχίζει και σκοτώνει εκεί πέρα, λε είναι κοτόπουλα του βλέπει του ανθρώπου. Πάει σε ένα κοτέτζι εκεί πέρα και σκοτώνει κότε. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με ορνηθόνε, αδερφή, ούτε με, 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 με άλλα ζώα. Είναι υπάρξει που ο Θεό έκανε, έφτιαξε, ώστε να τον νοιάζουν να είναι κατά και κατά εικόνα του Θεού, ο άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί όντω ο Θεό θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται στον κόσμο σήμερα, αδερφοί, δεν υπήρχαν πριν δεκαετίε όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, όλα αυτά τα γεγονότα. Όλα μα είναι πρωτόγνωρα και τα πράγματα χειροτερεύουν. Ο Θεό να μα φυλάει, αδερφοί, να προσέξουμε τι καρδιέ μα, γιατί εύκολα, εύκολα κολλάει η καρδιά σε πράγματα που αρέσουν στα μάτια μας, γιατί μιλάει για την επιθυμία των οφθαλμών. Γιατί και η Εύα έτσι πλανήθηκε, αδερφή, είδε, είδε με τα μάτια της ότι ο καρπός αυτό ήταν επιθυμητός. Έτσι μπορεί η, αμαρτία να εισέρει στην καρδιά μας. Βλέπεις, είναι ωραίο. Είναι ωραία, είναι ωραίος. Το επιθυμεί η καρδιά. Και ξέρεις, ο άνθρωπος έχει την τάση να ζητάει πάντα το ωραίο και το καλό για τον εαυτό του, αδερφή μου. Γιατί τα άσχημα συνέχεια να βλέπω Αδερφοί, έτσι όπως βγουν τα πράγματα, θα, φτάσουν, θα έρθουν μέρε που θα κλείνουμε, περισσότερες φορές θα κλείνουμε τα μάτια έξω όταν βγαίνουμε παρά θα τα ανοίγουμε, το ξέρετε. Προς τα εκεί πάνε τα πράγματα βέβαια, αδερφοί μου. Ο Θεός θα μας φυλάει, αδερφοί, να είμαστε άγρυπνοι, να προσέχουμε τους εαυτούς μας και να μην μας διαφεύγει ότι ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Οι επιθυμίες που έχει ο κόσμος δεν είναι καλές, αδερφοί, είναι ενάντια στο Θεό. Όσοι όμω πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Και το θέλημα του Θεού ποιο είναι, αδερφή. Να κρατήσουμε την ακαιρεότητά μα, τον αγιασμό μα, την καθαρότητά μα και την πίστη μέχρι το τέλο, αδερφή. Για να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι, αδερφή, και το, μέσα στο έργο του Θεού είναι το να πιστέψουμε σε αυτόν τον οποίο ο Θεό απέστειλε, τον Ισού Χριστό. Να μην χάσουμε την πίστη μα, αδερφή. Να μην εκλείψει η πίστη μα και δεν είναι καλά να θεωρούμε το έργο κάποιου άλλου ή να έχουμε τα μάτια πάνω στους αδερφούς ή να ψάχνουμε λάθη και λατώματα επί να σκανδαλιστούμε και να ρίξουμε τις ευθύνες σε κάποιον άλλον ή σε κάποιους άλλους για να σηκωθώ να φύγω πρώτα από την Εκκλησία και την αδερφότητα και μετά από τον Θεό, αδερφή. Γιατί εάν ο άνθρωπος, αδερφή, αρνείται τους αδερφούς, φεύγει από την αδερφότητα, φεύγει από την Εκκλησία, δεν θέλει και πολύ μετά να αρνηθεί τον Χριστό. Γιατί ακούμε να λένε ότι εγώ τον Χριστό τον αγαπάω, εγώ στον Χριστό πιστεύω, αλλά αυτούς δεν θέλω να τους βλέπω. Δηλαδή δεν θες να δεις αυτούς που, που για αυτούς ο Κύριος πέθανε, που για αυτούς πλήρωσε με την ζωή του, με την ψυχή του, δεν θες να τους βλέπεις. Δεν θες να βλέπεις τα παιδιά του Θεού, το λαό του Θεού, δεν θες να το βλέπεις. Δεν μπορούν να, να ζήσουν έτσι μεταξύ των αδερφών. Του αρέσει η ελευθερία αυτή η, η, να ζουν στην άγρια φύση σαν τον Ισάφ, να πάνε όπου θέλουν, να κάνουν όπως θέλουν, ενώ ο λόγος του Θεού αδερφή έχει τους περιορισμούς, μας περιορίζει βέβαια και αυτός ο περιορισμός μας φυλάει αδερφή από τον κόσμο και από την αμαρτία. Και ο λόγος του Θεού μας διδάσκει τον φόβο του Θεού, αδερφή, και την αγάπη του Θεού βέβαια, πάνω απ' όλα, το να σεβόμαστε το Θεό και να υπακούμε στο Θεό, γιατί όλα αυτά είναι για το καλό μας και για το συμφέρον μας αγαπητοί μου. Δεν υπάρχει άλλος λόγος, γι' αυτό είναι και γραμμένα. Μας προειδοποιεί ο λόγος του Θεού από τι να προσέχουμε. Τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε. Τον ευχαριστούμε αδερφή. και συνεχίζει το 18 λέει «Παι, παιδεία εσχάτη ώρα είναι. Το 85 μετά Χριστό γράφτηκε η επιστολή αυτή. Εσχάτη ώρα αδερφέ Ιωάννη είναι. Ναι. αδερφή. Και καθώς ακούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται και σήμερα το ακούμε πιο πολύ από τότε γιατί βλέπουμε τα σημεία αδερφοί μου βλέπουμε ότι φανερά τώρα φανερά οι πολιτικοί, οι γεμόνες, οι υψηλά, ειστάμενοι παραδέχονται ότι ανήκουν σε μασονικές στοές ανήκουν στο τάδε κλαπ λατρεύουν τον πονηρό, κάνουν το ένα... Τα λένε τώρα φανερά. παλιά δεν το λέγανε. Τώρα το λένε αδερφή. Τώρα ε, το φανερώνουνε. Μάλιστα. Παλά και κάποιο αν ήταν ομοφιλόφιλος δεν το μπορούσε να το πει. Τώρα βγαίνει έξω και το λέει εγώ είμαι έτσι. Εγώ... Δεν πανάσαι όποιο να σε κράτησε το για τον εαυτό σου. Πρέπει να μου το πεις να τα ακούσω κι εγώ. Γιατί να τα ακούσω. Αφού σα αρέσει έτσι να ζεις, ζήσε. Άμα συνεχίζεις να ζήσεις έτσι θα πας την κόλαση. Και κάποτε κάποιο αδερφή, συνάδελφο ήταν στη δουλειά, αλλά ήταν. το έπαιζε φοβερό και τρομερό. Ερχόταν να με επισκεφτούν πάντα στη δουλειά. Συζητούσε για διατροφέ, για το ένα, για το άλλο. Λέω: Όλα καλά είναι αυτά, αγαπητέ. Τι θα του λέω. Αλλά να ξέρει ότι υπάρχει Θεός. Ποιο Θεός μου λέει. Άμα τον δω μια μέρα, λέει, θα τον κάνω, λέει, έχω να του πω πολλά. Λέω: Τι θα του πει γιατί το ένα, γιατί το άλλο, όλο κρίση. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά στο Θεό, όλα τα κακά. Γιατί τα παιδιά στην Αφρική, γιατί αρρώστιες, γιατί το ένα, γιατί αλλιώ. Του λέω, πρόσεξε πώς μιλάς. Απ' τη μια πλευρά μου λες ότι δεν υπάρχει Θεός, απ' την άλλη πλευρά μου λες ότι άμα το συναντήσεις θα του τα ψάλεις. Α σου πω εγώ τι λέει ο Λόγος στο Θεό. Θα σου κάνει χίλιες ερωτήσεις και δεν θα μπορέσει να απαντήσεις μία θα μείνει άφωνο. Λέει, άμα πάω εκεί πέρα και τον είδα μετά από καιρό που είχε βγει στη σύνταξη, πού είσαι, εσύ χάθηκε. Τρέχω, λέει, τρέχω να πάρω αντιβίωση. Τον είδα φοβισμένο και τρομαγμένο. Να πάρω, λέει, αντιβίωση, γιατί κάτι έχω έναν ιό στο αίμα κτλ. τα και τα λοιπά, και τα λοιπά. Του λέω <laughs> τώρα, πουλάκι μου, λέω, τρέχει. Όταν, όταν ήσουν καλά, με έλεγε εσύ θα ζήσει σχεδόν 200 χρόνια, νόμιζε, επειδή έκανε διατροφή έτρωγε μόνο στα ρίσο ψωμί και τα λοιπά και τα λοιπά, νόμιζε ότι θα ζήσει αιώνια. Αλλά να πω άνθρωπο αδερφή δεν είναι, είναι, να ζήσει αιώνια σε αυτή τη γη μια μέρα, θα φύγει από αυτή τη ζωή και θα συναντήσει τον Κύριο το Θεό του. Είτε για σωτήρα του, είτε για κριτή του, αδερφή. Μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι αδερφή που εναντιόνται στο Θεό. Λένε δεν υπάρχει Θεός, αλλά από την άλλη πλευρά τον πλαστημάνε. Πώ τον βλαστημά αφού για σένα δεν υπάρχει. Βλαστημάς το, 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 το μη υπάρχουν. Ο πονηρό κρύβεται, αδερφή, πίσω από αυτού του ανθρώπου και δεν το αντιλαμβάνονται και δεν το καταλαβαίνουν. Αδερφή, ζούμε στι τελευταίε πραγματικά ημέρε. Εδώ μιλάει για τελευταία ώρα, αδερφή, έτσι. Ότι ο Αντίχριστος έρχεται και τώρα πολλοί Αντίχριστοι υπάρχουν Μιλάει για ανθρώπου οι οποίοι εναντιώνονται στην αλήθεια, αδερφοί. Για αυτού μιλάει. Οι οποίοι διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Όθεν γνωρίζομαι ότι είναι έσχατη ώρα. Επειδή, λέει, έχουν βγει πολλοί αντίχρηστοι. Εάν τότε ήταν πολλοί αδερφοί ενάντια, σήμερα τι γίνεται, ξέρετε. Που περιμένουν σε λίγο να φανερωθεί ο, ο αρχηγός τους, ο μεγάλος, ο, ο, πραγματικά αντίχριστος, όπως τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού, αδερφή. Ο άνομος, ο υπερερώμενος, ό,τι λέγεται Θεός, σε σέβασμα, θα καταργήσει τα πάντα και θα κάνει τον εαυτό του Θεό, ε. Θα εξαπατήσει τα έθνη, σίγουρα, να ξέρετε, πολύ γρήγορα. Θα προσπαθήσει να επλανήσει και τους Ισραηλίτες, εκεί θα την πατήσει όμως. Εκεί δεν θα του περάσει. Και ο Μωάμεθ εκεί σκάλωσε, αδερφέ. Στους Ιουδαίους. Πραγματικά, εκεί σκάλωσε και ο Μωάμεθ. Γιατί τους είπε, αυτονομάστηκε προφήτης και του είπε εγώ με τα αεροσόνημα, από τα αεροσόνημα ανέβηκα με την άσπρη φοράδα και πήρα το Κοράνι από τον ουρανό. Ε. Ποτέ δεν είχε πατήσει τα πόδια στα αεροσόνημα. Και το ρωτήσατε για κάποια οδό εκεί πέρα πώς είναι για κάποιο μέρος, δεν ήξερα να του απαντήσει και του είπανε δεν σε δεχόμαστε σε ψεύτη. Και από τότε το μίσο είχε ξαπλωθεί τόσο πολύ στου οπαδού του βέβαια. Μέχρι σήμερα δεν το ξέρετε. Μάλιστα. Αδερφή μου. Αδερφή προσπαθεί να πλανήσει και του εκλεκτούς Θα ρίξει πολλού πραγματικά. Το πνεύμα του αντιχρίστου ήδη ενεργεί σήμερα. Πήρε το Ενεργεί πραγματικά. Έχει και αυτό του ανθρώπου του. Αλλά εδώ αναφέρεται ανθρώπου οι οποίοι αδερφοί ακούσαν την αλήθεια, πιστέψαν στην αλήθεια, μετά αρνηθήκαν την αλήθεια, αδερφοί μου, και δεχτήκαν και πάλι το ψέμα. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Λέει εδώ πέρα. Όταν γνωρίζουμε ότι είναι σχάτη ώρα. Στο 19 λέει, εξ ημών εξήρθων. Από μας λέει βγήκαν. Τι ήτανε μέσα στην εκκλησία. Αυτό λέει αδερφοί. Αλλά δεν ήσαν εξ ημών. Δεν ήταν από εμάς. Μελά, από εμά εξήλθαν, λε αδερφέ. Αλλά δεν ήταν από εμά. Γιατί λέει, διότι αν ήσαν από εμά εξ ημών, μένει με τιμών, θα μέναν μαζί μα. Δεν θα φεύγαν. Αλλά εξήρθον, για να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Εδώ είναι τώρα. Εδώ θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, αδερφοί Μα αυτό κήρυτε και πιστεύαν ψυχέ. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει. Μα αυτό προφήτευε. Και αυτό μπορεί να γίνει. Αδελφοί μου, βεβαίω. Μπορεί. Και ο Ιούδα είχε διακονία. Και αυτό κήρυτε. Και αυτόν έστειλε ο Χριστός. Μα ο Ιούδα είχε εξουσία. Μερικοί λένε δεν είχε εξουσία, ήταν απλώς θεατή ήταν. Όχι. Είχε επισκοπή, προσέξτε αδελφοί Είχε επισκοπή. Αλλά αυτός δεν πούλησε μόνο την επισκοπή, αλλά πούλησε και τον Κύριο στο τέλος. Ακούτε. Έχασε και την αιώνια ζωή. Και στο τέλος αντί να μετανοήσει, λέει, λυπήθηκε μόνο, μεταμελήθηκε. Δεν μετανοήσε ποτέ. Μεταμελήθηκε, λέει, ότι παρέδωσε, έμαθα, λυπήθηκε. Λέει, τι έκανα, τον παρέδωσα. Δεν μετανοήσε για να... Για να το συγχωρέσει ο κύριο, αδερφή, και να σώσει τη ψυχή του, έστω διαπυρόσε. Διαπυρόσε, έστω, διαπυρόσε. Μπορούσε να γίνει, έτσι δεν είναι. Δεν μετανόησε ποτέ, αδερφή μου. Καμιά φορά απορούμε, μα αυτό που ήταν τόσα χρόνια μαζί μα, εργάτη, συνεργάτη. Κι όμω, αδερφή, εάν ήταν από εμά, θα μένανε μαζί μα. Τι πάθανε. Δεν ξέρω τι πάθανε μες στην πορεία, αδερφή. Άλλαξε η καρδιά τους. Άλλαξε η λογική τους. Εγώ κάποτε πένθησα για κάποιον αδερφό, πραγματικά πένθησα. Και ρώτησα τον κύριο, λέω, κύριε γιατί. Τον γνώριζα καλά. Τον αγαπούσα πραγματικά. Πιστεύω ότι και αυτός με αγαπούσε. Μιλάμε αδερφική αγάπη, έτσι. Αδερφή. Και ήθελα να μάθω γιατί, κύριε. Αδερφοί, μου μίλησε ο Κύριος και να σας πω με παρηγόρησε, ναι όντως, αλλά και σταμάτησα πλέον να ζητάω από τότε, αδερφοί. Επειδή φοβήθηκε ότι θα χάσει τη ζωή του μαζί μου, προσέξτε, ότι θα χάσει τη ζωή του στον κόσμο. Γι' αυτό έφυγε από εμένα, για να βρει τη ζωή του στον κόσμο. Και τι λέει το Ευαγγέλιο, ξέρετε. Όποιος βρει τη ζωή αυτού στον κόσμο, θα τη χάσει τη ζωή. Και όποιος χάσει τη ζωή του είναι και νεμού ναι και του Ευαγγελίου, θα τη βρει τη ζωή. Μας συμφέρει να χάσουμε την κοσμική ζωή, προσέξτε, τις απολαύσεις και τις επιθυμίες, για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή, αδερφοί. Όταν μου το φανέρωσε αυτό ο Κύριος, αδερφοί, λέω, Κύριε, αφού εσύ δεν μπορείς να τον βοηθήσεις, εγώ θα τον βοηθήσω τι κάθομαι και στεναχωριέμαι. Βεβαίως στεναχωριόμαστε, έτσι δεν είναι. Αλλά όταν ο άλλος αγαπάει τον κόσμο, αγαπάει την αμαρτία, δεν μπορείς να τον βοηθήσεις αγαπώ. Εδώ τον Κύριο δεν ακούνε, τον Κύριο δεν θέλουνε. Εμάς θα ακούσουν. Ο Κύριος λέει, εάν, εάν με, αφού εμένα δεχτήκαν και, και εσάς εδώ σας δεχτεί. Εάν με δεν δέχονται, ούτε σας σας δέχονται. Τελείωσε, αδερφή μου. Και δεν πρέπει να επιμένουμε, αδερφοί, να παρακαλάμε, γιατί εάν ένα τέτοιο άνθρωπο επιστρέψει πίσω με τον κόσμο και την αμαρτία, θα μολύνει κι άλλο. Εάν ο κύριο, αδερφοί, τον φέρει πίσω σαν τον άσο το θα φανεί ο καρπό και τα έργα τη μετάνοιας θα φανούν. Βλέπετε ότι ο άσο το πραγματικά γύρισε με ειλικρινή μετάνια. Γύρισε. Επέστρεψε. Ήρθε σε αυτόν. Και σκέφτηκε, λέει, τι κάνω εγώ εδώ πέρα, εγώ στερούμε, λέει, και το ψωμί εδώ πέρα, το φάει, δεν έχω να φάω. Τα γουρούνια περνάνε καλύτερα από μένα. Τα γουρούνια, τα, τα βρώμικα, τα, είναι βρώμικο ζώο. Για τους Ισραηλίδες σίγουρα. Αλλά και έτσι σαν ζώο, αδερφοί, είναι ζώο της λάσπης. Ό,τι βρει τρώει, ό,τι να είναι. Έτσι είναι και ο άνθρωπος στον κόσμο και στην αμαρτία. Ό,τι να είναι και όπως να είναι. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα, λέει. Δεν λέει ότι έτρωγε ξυλοκέρατα. Εζητούσε και δεν του δίνανε ούτε ξυδοκέρατα, αδερφή. Πεινούσε ο άνθρωπο. Ξέρω τι θα κάνω, λέει. Θα πα στο δίκο του πατέρα μου, γιατί εκεί λέει και υπηρέτη να είσαι δούλο, δεν πεινά, τα έχει όλα. Και θα του πω, λέει, και εκεί έφτιαξε ένα ωραίο σκηνικό, το σκέφτηκε και, και θα του πω, λέει, ότι αμάρτησα στον ουρανό και σου και δεν είμαι άξιος να είμαι πλέον ιό σου. Κάνε με σαν ένα το μισθωτό σου. Αυτό θα του πω, λέει. Εδώ φαίνεται ότι είχε πάρει ειλικρινή απόφαση μετανία και επιστροφή, αδερφή. Και όταν ο άνθρωπο επιστρέφει καρδία, ο Θεό πραγματικά τον δέχεται. Και αν ο Θεό τον δέχεται, ποιοι είμαστε εμεί να μην τον δεχτούμε, αδερφή μου. Γιατί ακούμε καμιά φορά λένε δεν του αγαπάτε, δεν του δέχεστε, δεν του κυνηγάτε. Η δουλειά μα είναι μέσα από τα τείχη τη Ιερουσαλήμ, μέσα μέσα στην Εκκλησία, αδερφοί, να επιμεληθούμε την αγάπη και την ενότητα. Αυτό θέλει ο Θεό. Για του έξω θα μεριμνήσει ο κύριο. Εάν έρθει η καρδιά στη θέση τη και επιστρέψουν τα, τα, τα μυαλά των ανθρώπων στη θέση του και εξητάει τον Θεό και επιστρέψει, ο Θεό θα τον φέρει. Θα τον φέρει. Θα τον οδηγήσει στον δρόμο της επιστροφής. Βεβαίως. Αλλά η δουλειά μα είναι. Άλλοι είναι πολύ διαφορετικοί αδερφοί. Να μεριμνάμε για αυτού οι οποίοι είναι μέσα από τα τείχη τη Ιερουσαλήμ. Να διατηρήσουμε την ενότητα τη πίστη και την αγάπη να αυξηθεί μέσα μα, αδερφοί μου. Και να είμαστε εντελώ ενωμένοι και αγαπημένοι για να μπορέσει ο Θεό να κάνει τελείο έργο και τελεία σωτηρία και στι οικογένειέ μα και στου συγγενεί μα. Ο Θεό δεν θέλει να ασχολούμαστε με αλότρια πράγματα, αδερφοί, με πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Δεν μπορούμε. Βλέπεις ο άλλος είναι στην αμαρτία. Ότι τα βάζει με τον Θεό, τα βάζει με τους αδερφούς. Πώς θα τον βοηθήσει, αδερφέ. Θα σε μολύνει και σένα. Θα σου βάλει το μικρόβιο μέσα. Μάλιστα. Μόνο ο Κύριος μπορεί, αδερφή, να, να αλλάξει την καρδιά του ανθρώπου. Και να τον ελέγξει. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό. Και δεν είναι η δουλειά μας αυτή, αδερφή. Άμα, άμα κάποιο απερισκέπτο πέσει σε κάποια μαρτία, λέει ότι εσεί οι πνευματικοί διορθώνετε το ότι με πνεύμα πρόεδρο, ναι. Προσπαθούμε, νουθετούμε μία, δύο, τρει φορέ, αλλά άμα βλέπει ότι ο άλλο δεν θέλει, αδερφή, δεν μπορούμε να τρέχουμε από πίσω του. Δεν, δεν μπορούμε. Εγώ έχω ακούσει αρκετέ φωνέ να μου λένε: Αδερφέ, δεν του αγαπά. Πώ δεν του αγαπάω, αδερφέ, Πού το ξέρει που δεν του αγαπάμε. Και πού το ξέρει που δεν προσευχόμαστε. Και πού το ξέρει εσύ άμα δεν του περιμένουμε να έρθουν. Μακάρι ο Θεό να του επιστρέψει όλου. Αλλά εδώ λέει αδερφοί, από εμά βγήκαν, αλλά δεν ήταν από εμά. Μπορεί να είναι και αυτό το, το στοιχείο που εμεί δεν το διακρίνουμε ακόμα. Μα είναι δυνατόν. Μπορεί. Βεβαίω. Γιατί ο Θεό είναι πολυέλεο, πολυέστανο και φιλάνθρωπο και όταν ο άνθρωπο ζητάει, ο Θεό του δίνει, αδελφοί. και τη σωτηρία του δίνει. Προσέξτε. Και πνεύμα Άγιο του δίνει όταν ο άνθρωπο ζητάει. Μάλιστα. Και θεραπεία του δίνει όταν ο άνθρωπο ζητάει. Αλλά ο άνθρωπο μπαίνει, θα μείνει στην αγάπη του Θεού. Θα μείνει στον δρόμο του Χριστού. Ή θα επιστρέψει όπω η εννιά λεπρή. Ο, ενώ ο ένα γύρισε για να ευχαριστήσει τον Κύριο και να τον προσκυνήσει οι άλλοι ούτε να ευχαριστώ δεν το είπαν αδερφοί γεμάτη ευχαριστία δεν παρακινηθήκαν από τον άλλον τον Σαμαρίτη τροχάδινε πάλι μέσα στα παλιά μέσα στον κόσμο μέσα στην αμαρτία για να με θεραπεύει μένα ο Χριστός άρα μένα με αγαπάει μένα με ευλόγησε ο Θεός σε ευλόγησε και με ευλόγησε αλλά και η ευλογία μπορεί να φύγει μπορεί να χαθεί εδώ η σωτηρία χάνεται. Και η ευλογία μπορεί να χαθεί και το πνεύμα μπορεί να σβήσει και το χάρισμα μπορεί να χαθεί. Βεβαίω. Εδώ η αιώνια ζωή χάνεται άμα δεν την κρατήσουμε και δεν την αγαπήσουμε, αδερφή. Γι' αυτό, αδερφή μου, να κρατήσουμε την αιώνια ζωή, το λόγο του Θεού με στην καρδιά μα. Αδερφή μου, να τα κοσμικά να μην τα αγαπάμε, να μην τα αφήσουμε να μπουν στι καρδιέ μα. Γιατί να ξέρετε ότι μετά σιγά σιγά κυρεύει όλη τη ζωή μας για αμαρτία και ο κόσμος, αδερφοί. Και δεν θα έχουμε όρεξη μετά, αδερφοί, ούτε για τα πνευματικά, ούτε για προσευχές, ούτε για λόγο Θεού, ούτε για κοινωνίε με του αδερφούς. Θα ζητάμε άλλα πράγματα. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφή, να μείνουμε στην ενότητα της πίστης και στην αγάπη του Κυρίου μας Ισού Χριστού. Αμήν. Ο Κύριος να μας Ευλογής.